Είμαστε εδώ μαζί, φίλες και φίλοι. Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη και η εκπομπή Τύπος και Υπογραμμός από σήμερα και μέχρι τέλος της τρέχουσας εβδομάδας προσαρμόζεται ουσιαστικά στο κλίμα των ημερών, στην παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων της εποχής που διαδραματίστηκε όλο το θείο δράμα. Ξεκινά που ουσιαστικά θα πρέπει να πω ότι τότε είχε ξεκινήσει ουσιαστικά τη Μεγάλη Τετάρτη, συνεχίστηκε βέβαια τη Μεγάλη Πέμπτη και κορυφώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Παπαζήσης, ο αγαπητός έγκριτος συνάδελφος συγγραφέας ο Γιάννης ο Παπαζήσης, με τον οποίο εξιστορούμε και αναλύουμε το αν και κατά πόσο εφαρμόστηκαν τόσο ο Μωσαϊκός όσο και ο Ρωμαϊκός νόμος κατά τη διάρκεια της δίκης του Χριστού. Ήδη πολλά από τα κομμάτια της δίκης αυτά τα έχουμε παρουσιάσει στο πρώτο μας μέρος και τα βγάλαμε τελείως παράτυπα. Εγώ μάλιστα χαρακτήρισα τη δίκη όχι φέτος, Γιάννη, και όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και αρθρογραφώντας σε εφημερίδες έχω χαρακτηρίσει τη δίκη του Χριστού κτηνώδη φάρσα. Και είναι ακριβώς αυτή η έκφραση που επαναλαμβάνω και εδώ και την επαναλαμβάνω κάθε χρόνο, αν θέλεις. Να σου δώσω όμως το λόγο για να πάμε τώρα. Να φτάσουμε προς το τέλος των παρατυπιών του Μωσαϊκού νόμου. Mm-hmm. Όταν γινόταν η δίκη πλέον, έπρεπε κάποιοι, ήταν υποχρεωμένοι κάποιοι και των δικαστών να υπερασπίσουν τον Χριστό. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκανε κανείς. Η ψηφοφορία, όταν τους βάλανε στο τέλος να ψηφίσουν, έπρεπε να ξεκινήσει από τους νεότερους και να φτάσει μέχρι τους αρχαιότερους. Και όχι ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό δεν έγινε. Έγινε ταυτόχρονα όλοι μαζί και οχλαγωγία και δεν έγινε. Έγινε ο χαμός και μέσα και από εκεί η χάβρα των Ιουδαίων ξεκινάει η ιστορία. Mm-hmm. Από εκεί έμεινε αυτή η φράση. Και από αυτά που γινόταν μέσα στην συναγωγή. Λοιπόν, έπρεπε ένας-ένας να ξεκινήσουν από το νεότερο. Εσύ τι αποφασίζεις. Εσύ τι μετά στον επόμενο, στον επόμενο, στον επόμενο και να φτάσουν στον κυριότερο. Και αυτό δεν έγινε. Τη στιγμή της δίκης, κατά πώς πληροφορούμαστε στο κατά Μάρκον, τον χτυπούσαν τον Χριστό. Τον φτύνανε, τον κοροϊδεύαν. Τη στιγμή της δίκης. Κάτι που απαγορεύεται. Και μάλιστα δέσμιο. Χωρίς να έχει βγει απόφαση ακόμα. Και όπως ξέρουμε ότι κάθε κατηγορούμενος μέχρι να βγει απόφαση είναι αθώος. Στη στιγμή που βγαίνει απόφαση και μετά πάει να είναι αθώος. Για να τηρήσουν κατά κάποιον τρόπο τα προσχήματα οι Εβραίοι, οι Φαρισαίοι, λοιπόν οι αρχιερείς, περίμεναν να ξημερώσει και πήγαν για, ας το πούμε, 10 λεπτά με ένα τέταρτο της ώρας στην πραγματική αίθουσα του δικαστηρίου και εκεί ανακοίνωσαν στα πολύ γρήγορα την απόφαση για να πάνε να βρουν τον Πόντιο Πιλάτο. Ας δούμε όμως και κάποια πράγματα από το οπτικό μας υλικό, γιατί κάτι έφερα κατά την προτροπή σου. Και σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε, παρακαλώ τον συνοθέτη μας, να δούμε το πρώτο βίντεο του Γιάννη του Παπαζήση. Ορίστε. Αυτό είναι τεμάχιο από την επιγραφή της θανατικής ποινής του Χριστού. Και βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Σταυρού στη Ρώμη. Αυτή είναι η πέτρινη πλάκα πίσω από την οποία βρέθηκε η επιγραφή του Σταυρού του Χριστού. Και βρίσκεται στην ίδια εκκλησία φυσικά. Τι λέει επάνω? Δεν ξέρω, ρωμαϊκά, λατινικά είναι. Θα σε γελάσω. Λοιπόν, επίσης και αυτή είναι εδώ. Θα δεις τώρα εδώ πέρα, νάτι. Ιησούς Ναζαρέος. Αυτά είναι ελληνικά. Ήταν σε τρεις γλώσσες. Μία από τις τρεις είναι ελληνικά, όπως βλέπεις. Mm-hmm. Θα δούμε και σε λίγο, εδώ είναι μια επιγραφή με το όνομα του Πιλάτου της εποχής εκείνης, γιατί κάποιοι τον θεωρούν ως και ανύπαρκτο πρόσωπο. Και θα δούμε τώρα σε λίγο και τον τάφο της οικογένειας του Καϊάφα, μέσα στον τάφο στον οποίο βρέθηκε η επιγραφή που λέει ότι καταδίκασε τον Χριστό για αθεία. Για αθεία. Παρακαλώ. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή. Ο Χριστός να καταδικάστηκε για αθεία. Καλά, δεν είναι. Σου είπα, μα όταν. Είναι να γελάσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Να κλαις, δεν ξέρω. Ο τίτλος «Κτηνώδης φάρσα» σε αυτή την όλη διαδικασία νομίζω ότι είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός. Δηλαδή να καταδικάσεις τον Θεό για αθεία. Για αθεία νομίζω ότι δεν. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο τραγικό από αυτό το πράγμα αν υπάρχει δηλαδή. Δεν ξέρω τι να σου πω δηλαδή. Το είδα και αυτό που λένε. Το είδα και αυτό. Το είδα και αυτό. Mm-hmm. Αν και δεν θα πρέπει να μιλάμε έτσι. Να συνεχίσουμε, Γιάννη. Να πάμε στο επόμενο μέρος του οπτικού μας υλικού, γιατί εκεί σου έχω και σε εσάς κυρίες και κύριοι ένα χειρόγραφο κώδικα ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου ο 470 από το 1430. Ανώνυμος είναι ο μοναχός ο οποίος τον αντέγραψε από παλαιότερο. Και εδώ πέρα βρίσκονται οι αποφάσεις
των αρχιερέων. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, υπήρξαν και αρχιερείς οι οποίοι στην απόφασή τους, χωρίς να υπερασπίσουν τον Χριστό την ώρα της δίκης, είπαν ότι ναι, είναι αθώος. Να. Ναι, είναι αθώος. Από τους 24 που βρισκόταν εκεί περίπου, οι 6 είπαν ότι είναι αθώος. Mm-hmm. 4 ή 5, αν δεν απατώμε, είπαν εξορία. 3 δεν θέλησαν να λάβουν θέση καν. Και οι υπόλοιποι είπαν να καταδικαστεί σε θάνατο. Αυτοί που είπαν να καταδικαστεί σε θάνατο ήταν λιγότεροι από αυτούς που είχαν πει όλοι μαζί οι υπόλοιποι ή δεν ψηφίζω ή εξορία ή αθώος. Mm-hmm. Αυτό κι αν είναι. Τρελό. Δηλαδή δεν ήταν πλειοψηφική η απόφαση. Όχι. Η θανατική κατάσταση. Όχι βέβαια. Mm-hmm. Όχι βέβαια. Ο δε Πόντιος Πιλάτος λέγει, εγώ ο Πόντιος Πιλάτος διοικητής εν Ιερουσαλήμ υπό το κράτος ο Ταύτο Κέσαρη Τιβερίου, καθεζόμενος επί βήματι ή να εκφέρω απόφαση πάση επί τη συναγωγή των Ιουδαίων, γνωστή τη δίκη τη του Ιησού, αργότερα βέβαια ο Πόντιος Πιλάτος του Ναζωραίου, ου δέσμοι ο Ιουδαίοι προσέγαγον ούτω περ αλαζονική ρήμαση Ιών Θεού εαυτόν επίησε και ανακήρυξε βασιλέα των Ιουδαίων, τεταγόμενο εξ ου τελετάφτων γονέων, έως κατελήσουν τον ναό του Σολομόντος, καταδικά στο τέλος διασταυρού με τα δύο ληστών. Αυτό είπε ο Πόντιος Πιλάτος. Κάνε μας και μια μετάφραση τώρα. Εγώ ο Πόντιος Πιλάτος λέει, διοικητής της Ιερουσαλήμ, αυτού αυτοκράτορος Τιβερίου, καθιζόμενος στο βήμα για να βγάλω απόφαση εμπρός σε όλους τους Ιουδαίους, γνωρίζοντας τι έγινε στη δίκη του Ιησού του Ναζωραίου, που τον έφεραν δεμένο οι Ιουδαίοι, επειδή υπερήφανα ανακήρυξε τον εαυτό του Υιό του Θεού και βασιλέα των Ιουδαίων και ισχυρίστηκε ότι θα γκρεμίσει τον ναό του Σολομώντα, καταδικάζω σε θάνατο διασταυρώσεως μαζί με δύο ληστές. Mm-hmm. Αυτά γράφονται μέσα σε αυτόν τον χειρόγραφο κώδικα, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, από το 1430. Υπήρξε και μια απόφαση περίεργη. Ένας λέει, γιατί έγιναν οι νόμοι, ο Ροσκαΐν, ένας ιερέας, γιατί έγιναν οι νόμοι αν είναι να μην τηρούνται. Το είπε για την δίκη. Πρόσεξε. Υπήρξε και δικαστής που είπε, τι κάνετε εδώ, είναι δίκη αυτό. Είναι δίκη αυτό. Ακόμα και αυτό έγινε μέσα στη δίκη του Χριστού. Και δεν ελήφθη υπόψη. Δεν ελήφθη υπόψη. Mm-hmm. Ήταν προδιαγεγραμμένο δηλαδή το αποτέλεσμα. Τελείως προδιαγεγραμμένο. Ποιο προδιαγεγραμμένο δεν γινόταν. Να πάμε τώρα στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Να πάμε και στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Έχει το ίδιο ενδιαφέρον, διότι ούτε αυτό εφαρμόστηκε. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι 4 ημέρες δεν πέρασαν. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουν 4 ημέρες από την αρχή της δίκης μέχρι την εκτέλεση. Mm-hmm. Σε μία μέρα όμως όλα έγιναν. Λοιπόν, μία νέα δίκη ξεκινά, αφού τελείωσε αυτή, πρωί της Παρασκευής. Της προηγουμένης του Εβραϊκού Πάσχα, λοιπόν. Έφεραν οι Εβραίοι τον Ιησού έξω από το πρετόριο. Δεν θέλαν να μπουν μέσα, διότι θα μολύνονταν. Όπως έλεγαν, τέτοιες μέρες δεν θέλουν να μπουν μέσα σε σπίτι Ρωμαίου. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Πόντιος Πιλάτος να βγει αυτός έξω και να στήσει σε υπαίθριο χώρο ένα, ας το πούμε, δικαστήριο. Πρώτη ρωμαϊκή παρατυπία. Αυτά δεν γίνονται. Υπήρχε αίθουσα δικαστηρίου, σαν να λέμε τώρα, γιατί το θέλανε κάποιοι να βγάλει ο δικαστής από τα δικαστήρια μέσα εδώ πέρα, πιο δίπλα από εμάς που είναι, το έδρανο, να το πάει έξω στον δρόμο. Πώς λέγεται ο οδός μπροστά από τα δικαστήρια που περνάει, ξέχασα. Κοίτα τώρα καμιά φορά. Απλά το στήσει εκεί με στον δρόμο στην άσφαλτο και να γίνει εκεί η δίκη. Τέτοια καραγκιουζιλίκια. Mm-hmm. Που δεν με φταίει ο καραγκιουζιλίκια σε τίποτα. Με τέτοια καραγκιουζιλίκια ξεκίνησε ο Πόντιος Πιλάτος τη δίκη. Ναι. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνονται, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Απ' την αρχή φάνηκε ότι δεν μιλάμε για σοβαρή δίκη. Και από το Ρωμαϊκό δίκαιο, που δεν είχε κανένα λόγο. Ο Πόντιος Πιλάτος δεν είχε προηγούμενο με τον Χριστό, ούτε τον γνώριζε ούτε τον ενδιαφέρε. Πώς ξεκίνησε όμως να κάνει τα κέφια των Ιουδαίων, δες. Πώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι κάνει λοιπόν. Στείνει εκεί τη δικαστική έδρα. Η έδρα ήταν συνδεδεμένη με την Τίβενο, απόλυτα συνδεδεμένη και τη σφραγίδα του δικαστή, όποιο και να ήταν αυτό το άτομο. Είτε ήταν ο διοικητής, είτε ήταν ειδικός δικαστής. Mm-hmm. Με την έναρξη ακόμα της δίκης, παρατηρείται η πρώτη δικονομική παράβαση. Ο Χριστός είναι δέσμιος. Κάτι που δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της δίκης με βάση το Ρωμαϊκό δίκαιο πλέον, της εποχής εκείνης. Πάντα. Και αρχίζει η δίκη του Πιλάτου. Τι κατηγορία έχετε, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Αρχίζει το πρώτο ψέμα, λοιπόν. Λοιπόν, λέει αυτός ότι ο Χριστός, λέει, διατύπωσε εναντίον του λαού, λέει, είπαμε αυτόν, λέει, ότι αυτός διαστρέφει, λέει, το έθνος
και κολλήνουν τα κέσαρι φόρου δίνονται. Που έλεγε δηλαδή ότι δεν θέλει, δεν αφήνει το λαό, παροτρύνει το λαό να μην δίνει φόρου στον κέσαρα. Λέγοντα εαυτόν λέει Χριστόν βασιλιά είναι, ότι αυτό είναι λέγοντα ότι αυτό είναι ο βασιλιά. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν είπε ο Χριστός. Το αντίθετο μάλιστα. Τα του κέσαρου στο κέσαρι είπε. Και τα του Θεού το Θεό. Ξεκινάει με ψέμα λοιπόν. Το οποίο ψέμα κατά κάποιον τρόπο ο Πόντιος Πιλάτος φαίνεται να το δέχεται βέβαια, αλλά δεν το έχει κάνει και αυτό. Λοιπόν, έπρεπε βάσει του ρωμαϊκού δικαίου να γίνει γραπτή αίτηση για εισαγωγή σε δίκη. Ούτε αυτό έγινε. Έπρεπε να μεταφερθεί το όνομα, τα στοιχεία του κατηγορουμένου και να διατυπωθεί ακριβώς η κατηγορία. Όχι οχλαγωγή έξω στους δρόμους. Αυτά δεν ισχύαν, δεν ισχύαν, δεν έπρεπε να γίνουν έτσι. Έπρεπε να γίνουν έτσι όπως τα λέω, για, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο της εποχής εκείνης. Λοιπόν, έπρεπε να καθοριστεί η μέρα της δίκης, όμορφα, ωραία, να κληθούν και να ακουστούν εκείνη την ημέρα οι μάρτυρες. Αυτό το διαβάζω από τον Δημαρά, Ιστορία Ρωμαϊκού Δικαίου, Β' 132. Εάν όμως θεωρηθεί ότι δεν επρόκειτο για πρωτόδικη υπόθεση, αλλά για επικύρωση θανατικής καταδίκης του Ευρατικού Δικαστηρίου, τότε η εισαγωγή στη δίκη έπρεπε να γίνει με καταχώρηση γραπτής αίτησης μαζί με την πρωτόδικη απόφαση. Ούτε αυτά φυσικά έγιναν. Ο Πόντιος Πιλάτος, όπως είπαμε, δεν έκανε τίποτα. Κατέβηκε από την έδρα του πολύ απλά. Πράγμα που κατά το ρωμαϊκό δίκαιο σήμαινε ότι δεν έχει πλέον δικαστική εξουσία. Μπήκε στο πρετόριο και πήρε τον Χριστό και άρχισε να συνομιλεί μαζί του εκεί πέρα. Μακριά από το μενόμενο πλήθος των Ιουδαίων. Ενεργώντας κάποιες μορφές ανάκρισης, να το πούμε. Είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, το λέει. Ρώτησε. Όταν ο Χριστός του απάντησε ότι αυτή του είπε ότι εγώ είμαι βασιλιάς των Ουρανούς, αμέσως ο Πόντιος Πιλάτος κατάλαβε ότι πρόκειται περί πνευματικού ηγέτη και όχι περί εθνικού ηγέτη. Και τότε κατάλαβε ότι εδώ δεν είναι τα πράγματα όπως τα λένε αυτοί. Και επιβεβαίωσε με τη φράση του τι εστί να του λέει μια τι εστί αλήθεια τότε. Του κάνει, γιατί είπε για την εγώ είμαι που λέμε η αλήθεια. Δεν πήρε απάντηση φυσικά και τον αθώωσε αμέσως. Και βγαίνει στους Ιουδαίους και τους λέει: εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Εκεί έπρεπε ο Χριστός να μείνει ελεύθερος και να τελειώσει η δίκη. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο. Εκεί έπρεπε να τελειώσουν όλα. Φυσικά και δεν τελείωσαν όμως. Από τη στιγμή που βγήκε, ανέβηκε πάνω σε εκείνη την έδρα την οποία την είχε βγάλει έξω στον δρόμο και είπε: εγώ ουδε μίαν αιτίαν βρίσκω σε αυτόν. Τέλος. Τελειώνει η δίκη εκεί. Και ο Χριστός πρέπει να φεθεί ελεύθερος. Αυτό δεν έγινε φυσικά. Ο όχλος άρχισε να κάνει θόρυβο και τι να κάνει και ο Πόντιος Πιλάτος. Ακούει ότι ο Χριστός είναι Γαλιλαίος. Οπότε τι σκέφτεται να κάνει, να ξεφύγει από αυτόν η ευθύνη. Γιατί του είχε μιλήσει και η γυναίκα του η Πρόκλα, η οποία είναι και Αγία. Του είχε πει ότι ο Χριστός δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, αλλά εδώ μιλάμε για Άγιο άνθρωπο κτλ. Και κάπως ήταν διστακτικός ο Πιλάτος. Άκουσε λοιπόν ότι είναι από τη Γαλιλαία και η Γαλιλαία ήταν εκτός των ορίων του. Εκεί ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης ο Αντίπας. Άλλο πράγμα η Γαλιλαία, άλλο η Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν άλλο έθνος, μάλιστα είχαν μεταξύ τους κόντρα. Ήταν η Γαλιλαία των εθνών. Εκεί λοιπόν μαθαίνει ότι εκείνες τις μέρες είναι εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ ο Ηρώδης ο Αντίπας. Στείλει τον εκεί λέει. Τον δικάσει εκείνος. Δικός του είναι λέει. Δικός του υπήκος είναι, δεν είναι δικός μας εδώ λέει. Πάλι λοιπόν στον Ηρώδη τον Αντίπα. Αυτός περιγέλασε κατά κάποιον τον Χριστό. Χριστό, ειρωνικά του είπε: κάνε μου ένα σημείο, ένα θαύμα δηλαδή. Κάπου εκεί ο Χριστός φυσικά δεν ούτε τον απάντησε, ούτε φυσικά έκανε κάποιο θαύμα για να του πιστοποιήσει ποιος είναι. Ο Ηρώδης ο Αντίπας είχε πάνω του την